Θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου, πάνω στα ζητήματα της Οθωμανικής κοινωνίας, ιστορίας και πολιτισμού. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στην ομορφότερη πόλη του κόσμου και στους ακροατές. Κύριε Σταθακόπουλε, άντε να ξεκινήσω από αυτό που το έφερε ο κύριος Πικραμένος απάνω. Αυτό είναι το πνεύμα που διακατέχει την ελληνική πολιτική ελίτ, ότι θα περιοριστούμε σε ελάσσονες παραχωρήσεις ικανοποιήσεις για την αποκατάσταση ενός κλίματος ηρεμίας και βλέπουμε διότι στις μείζονες απαιτήσεις της Τουρκίας δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε. Δεν έχω στοιχεία για να το αντικρούσω αυτό. Ναι, αυτό είναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, λέει και η Στέλλα, ακούγοντας το κείμενο του κυρίου Πρετεντέρη στο Βήμα που διάβασε ο κύριος Πικραμένος, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, λέει, εμείς πολίτες δεν έχουμε λόγο. Δηλαδή, είναι οικόπεδο του παππού τους. Καλό θα είναι να γνωρίζουν οι πέτοι που πρόκειται να κάνουν κάτι τέτοιο ότι οι Έλληνες πολίτες θα αντιδράσουν. Καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το Καζάν Καζάν που ξανάρθε πάλι στην επιφάνεια, αν και εγώ βλέπω ότι. Θα πάμε για βάζ για βάζ το Καζάν Καζάν. Αρχίσουμε να μιλάμε τουρκικά εδώ πέρα, τώρα χάσουμε την μπάλα. Κύριε Σαχίνη, χρόνια τώρα ίσως έχω γίνει κουραστικός. Επιμένω σε κάποια πράγματα. Για να αντιληφθούμε τον άλλον τι λέει, πρέπει πρώτον να ξεκινήσουμε από την ψυχολογία του. Δηλαδή, ποιος είναι αξιακούς του κώδικας, πώς έχει μεγαλώσει, τι πιστεύει. Δεύτερον, να παρακολουθήσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του. Ό,τι πολιτισμό έχει, αυτόν που έχει. Και στη συνέχεια πρέπει να ξέρουμε και τη γλώσσα του αντιπάλου, γιατί η απλή μετάφραση από τα τουρκικά στα αγγλικά ή από τα τουρκικά στα ελληνικά ή από τα τουρκικά στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά δεν αρκεί για να κατανοήσεις τα νοήματα. Για να κατανοήσεις τα νοήματα δεν αρκούν ούτε τα εγχειρίδια στρατηγικής, ούτε τα εγχειρίδια διεθνών σχέσεων. Ούτε καν το να διαβάζεις μοταμό το διεθνές δίκαιο τι λέει ένας νόμος ή τι λέει μια συμφωνία. Χρειάζεται μια ευρύτερη γνώση κατανόηση του άλλου και θα μου πούν οι περισσότεροι γιατί μου το λένε δεν με ενδιαφέρει με τους παλιότουρκους, τους βάρβαρους και τα λοιπά να ασχολούμαι και δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Και πολλοί μου αντιτάσσουν συχνά ότι παράδειγμα, οι Παρτιάτες δεν ρώταγαν πόσοι είναι, τι είναι οι άλλοι, πέστε μας απλά που είναι και πάμε να τους πολεμήσουμε. Τελείως λάθος θεώρηση ολιστική για την ιστορία μας και για τους προγόνους μας, τη στρατηγική των προγόνων και μέχρι εμάς. Οι πρόγονοι μας από την αρχή όταν μέχρι σήμερα πρώτον γνώριζαν εσωτερικά όσο δεν πάει τον αντίπαλό τους. Όταν κάποτε έλεγαν, θα το ξέρουν οι ακροατές σας, αυτός λέει μιλάει φαρσί, δηλαδή ότι μιλάει τέλεια μια γλώσσα και τα λέει πάει το στόμα το νερό. Φαρσί είναι η γλώσσα των Περσών. Άρα λοιπόν οι πρόγονοι μας γνώριζαν τα φαρσί σαν να είναι ελληνικά, άκουγαν πρωτογενώς τι λέγαν οι Πέρσες, κατασκόπευαν με εσωτερική κατασκοπία ή με κατόπευση γενικώς του χώρου και ποτέ δεν παρασύρονταν εκεί που ήθελε ο εχθρός, όταν ήθελε ο εχθρός, αλλά αυτοί επέλεγαν το πότε θα δώσουν μια μάχη, την όποια μάχη, αφού είχαν εξαντληθεί τα όποια διπλωματικά και η όποια κατανόηση. Και αυτοί επέλεγαν το πότε και πού, το πεδίο δηλαδή και το χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτά όσον αφορά το παρελθόν και τη στρατηγική. Όσον αφορά τώρα το θέμα της σημερινής Τουρκίας, η απλή μετάφραση, όπως είπα, αυτών που λέει ο Ερντογάν στα ελληνικά, δεν προσφέρει τίποτα στην κατανόηση των πραγματικών του προθέσεων. Στο Καζάν Καζάν, το οποίο αναφερθήκατε, θα πάω κατευθείαν στην ετυμολογία της λέξεως. Υπάρχει ένα πρωτοτουρκικό ρήμα, Καζ, το οποίο σημαίνει σκάβο. Εμείς το ξέρουμε σήμερα ως Κασμάς, η αξίνα στα αρχαία ελληνικά. Από εκεί και πέρα, μέσα από την ίδια ρίζα Κας, βγαίνει και η λέξη Καζάν, Λέβητας στα αρχαία ελληνικά, το Καζάνι που λέμε εμείς, και πολλοί θα ξέρουν ή θα έχουν φάει το περίφημο γλυκό Καζάν τυπί, που σημαίνει ο πάτος, το ξύσμα δηλαδή, του βαρελιού, του Λέβητα, του Καζανιού. Όταν λένε οι Τούρκοι Καζάν στην ιστορία τους, πρωτοσυναντάμε τις λέξεις στα λεξικά τους, τη γλώσσα τους, από το 1070 περίπου και μετά το 1300 πιο μόνιμα, και εννοούν το Καζάν Καζάν, δεν το εννοούσαν όπως το μεταφράζουμε σήμερα εύκολα, win-win, άρα 50-50 και θα φτάσω σε αυτό. Win-win, 50-50, καλά λέτε, έτσι το μεταφράζουμε. Ναι. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Λοιπόν, όταν λέω Τούρκος Καζάν Καζάν και το συμφέρει να μεταφράζεται win-win και καμιά φορά και ο ίδιος μπορεί να πει παρότι ξέρει κάποια αγγλικά, λέει και αυτός καμιά φορά win-win και το συμφέρει.
Καζάν καζάν σημαίνει ότι θα φάω από το καζάνι σου, θα φας από το καζάνι μου που μαγειρεύουμε έτσι αφότερο το χυλό μας ή οτιδήποτε και άρα θα είμαστε πάτσι υπό την έννοια ότι έφαγες εσύ από μένα, έφαγα από σένα, μοιραστήκαμε και κάναμε έτσι το τζακ. Κάναμε δηλαδή το τζάκι, το, αυτό που είναι ο δεσμός μιας ομάδας, μιας συμφωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός πυρήνας των γενιτσάρων ήταν το τζακ, δηλαδή τζάκι το λέμε εμείς, η εστία, ζεστία, τζάκι, ο τζακ στα τουρκικά. Όπου ευράζει το κοινό, ο Καζάνι, ο κοινός Λέβητας, όπου ο αρχηγός τους έχει την κουτάλα, ανακατεύει και μοιράζει το φαγητό ανάλογα με το αξίωμα, την ηλικία και την ανδραγαθία του κάθε στρατιώτη γενίτσαρου. Δηλαδή άλλο τρώει ο ένας, άλλο τρώει ο άλλος, άρα ο άλλος, έτσι γίνεται η μοιραζιά. Γι' αυτό το σύμβολο του αρχηγενίτσαρου, αρχηγού των γενιτσάρων, επάνω στο καπέλο του ήταν μια κουτάλα. Και έχει μείνει στην παράδοσή μας να λέμε σήμερα, έχει την κουτάλα αυτός και τρώει και κάνει τις μοιρασίες. Δηλαδή πώς έρχεται η παράδοση, η λαογραφία, πώς μας βοηθάει στην κατανόηση σύγχρονων θεμάτων βαριάς εξωτερικής πολιτικής. Άρα λοιπόν το καζάν καζάν σημαίνει θα φάω από το καζάνι σου, θα φάσω από το καζάνι μου. Το θέμα είναι ότι δεν ορίζεται ποιο είναι το σημείο κορεσμού. Δηλαδή, αν εγώ δεν πεινάω ή έχω μικρό στομάχι και φάω λιγότερο από σένα, εσύ θα φας το ίδιο που φάγα εγώ, ή επειδή εσύ είσαι πιο μεγαλός όμως το στομάχι σου δεν χορταίνει με τίποτα, θα μου φας και όλο το καζάνι. Άρα λοιπόν το καζάν καζάν το τουρκικό στην παράδοσή τους εποδενή σημαίνει 50-50, έφαγες έφαγα το ίδιο, όχι, δεν έχει να κάνει με το ισόποσο. Άρα ξεχνάμε τον win-win, κερδίζεις, κερδίζω και 50-50 και πάμε και στο διατάφα για να βάλω μια τελεία ή τελεία. Η Ελλάδα, για να καταλάβω, έχει διεκδικήσει κάτι από την Τουρκία το οποίο είναι διατεθειμένη τελικά να υπαναχωρήσει και μετά σε αυτά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία να υπαναχωρήσει και η Τουρκία σε κάτι, άρα να είμαστε win-win, 50-50, κάτι δώσαμε, κάτι χάσαμε. Γιατί δεν ξέρω εγώ η Ελλάδα να διεκδικεί κάτι από αυτά τα χρόνια που ζω και έκλεισα εσύ ως τα 59 και πήγα στα 60. Δεν θυμάμαι κάποτε η Ελλάδα να διεκδικεί. Το μόνο που θυμάμαι ιστορικά είναι η Τουρκία να διεκδικεί συνεχώς και εκείνο που θυμάμαι ως παιδική μνήμη 9 ετών όταν ήμουνα 10 ήταν το Κυπριακό και συνέχεια σε πιο μεγάλη ηλικία στα 30 τόσα μου τα Ίμια. Και από εκεί και πέρα θυμάμαι συνέχεια να κάνουμε πρωτόκαλλα συμφωνιών από εκείνο του παππούλια μου το Γιλμάζ μέχρι κουμπαριές, ζεμπεγιές και να τα βρούμε καρτάσια μου και πάντοτε ο Τούρκος να επαναχωρεί και πάντοτε ο Τούρκος να έχει ένεργα το κάζους μπέλ, το οποίο έχει πει από την Εθνική Συνέλευση και δεν το έχει πάρει πίσω ποτέ. Το θέμα του ελληνισμού ευρύτερα βάζω μέσα και την Κύπρο. Βάζω το θέμα του Καστελόριζου και της Επίρειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Βάζω το θέμα του ακυρώσιμου, επιμένω εγώ στη λέξη ακυρώσιμο, του Τουρκολιβικού Μνημονίου, νομικός όρος. Άκυρο είναι κάτι το οποίο έχει ακυρωθεί από κάποιο όργανο ή από τα συμβαλόμενα μέρη. Ούτε η Λιβύη, ούτε η Τουρκία το έχουν ακυρώσει, ούτε κάποιο διεθνές όργανο τύπου δικαστηρίου έχει έλθει για να το ακυρώσει. Άρα, παράγει ένωμα αποτελέσματα de facto, όχι de jure υποχρεωτικά, όμως μέχρι να γίνει η ακύρωσή του είναι ακυρώσιμο. Το ακυρώσιμο λοιπόν συμφωνητικό, το μνημόνιο, το memorandum Τουρκίας-Λιβύης το έχουμε, ζητάει αποστατικοποίηση. Πριν μια εβδομάδα δέσμευσε πέραν τον 25ο μεσημβρινό μέσα στο Αιγαίο με νότα για να κάνει, ασκήσεις. Θέλει αποστατικοποίηση όπως είπαμε και συνεχίζει να αποκαλεί την τουρκική μειονότητα όπως λέει, την μουσουλμανική μειονότητα όπως έχει αναγνωριστεί από τη Συνθήκη της Λοζάνης και ως τέτοια είναι και δεν έχει καμία σχέση αυτή με την αντίστοιχη αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα των Ελλήνων στην Νότια Αλβανία ή Βόρειο Ήπειρο, όπως τη λέμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με όλα αυτά, και εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Έλληνου Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση που κάναν οι δυο τους, οι δύο ηγέτες στο Τουρκεβί, στο σπίτι της Τουρκίας, και με τον Αρμαξίστη, όπως είδατε, στη Νέα Υόρκη. Τι είπανε εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ότι η Χάγη, αν θεωρήσουμε ότι η κορονίδα όλων των συζητήσεων είναι η Χάγη, είναι πολύ μακριά. Άρα τι σας συζητάμε? Συζητάμε για να έχουμε, για να μην έχουμε ένταση μάλλον. Για ποιο λόγο το θέλουμε εμείς? Εμείς, όπως αντιλαμβάνετε, όπως είπατε,
η ελληνική ελίτ ευρύτερα αυτή, τέλος πάντων, που διοικεί οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά τη χώρα, από όλα τα κόμματα, όσοι διοικούν ή συνδιοικούν ή συνδιοίκησαν ή διοίκησαν, το αντιλαμβάνονται με την έννοια να μην έχουμε τριβή με τους τοπούς, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί ζούμε στο 2023 και δεν είπα στο συμβαίνον μας η τριβή. Ετούτης, ας έχουμε και τα εξοπλιστικά μας επικαιροποιημένα, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Οκ, κατανοητό, δεν σημαίνει ότι τον στερνίζουμε, το αντιλαμβάνουμε όμως. Η Τουρκία δεν θέλει τη χαμηλή ένταση για τους ίδιους λόγους που θέλουμε εμείς. Η Τουρκία θέλει χαμηλή ένταση στα πλαίσια του καιροσκοπισμού και τη δικιά της διπλωματίας, η οποία μια είναι στο καρφί και μια είναι στο πέταλο, μια απειλή, το φόβο της να έχουμε, το φοβικό σύνδρομο να έχουμε. Και από την άλλη μεριά λέει, όχι λαμόρε, νερό και αλάτι, αλλά να τα βρούμε τώρα, σιγά τι έγινε. Κλασική περίπτωση Οθωμανικής διπλωματίας, γνωστής, πασίγνωσης μέσα από τα βιβλία και τις πηγές και όσους διαβάζουν και ασχολούνται. Έτσι πορεύτηκαν και πορεύονται, συχνά μάλιστα διπλωμάτες τους, δραγουμάνοι τους, οι διπλωμάτες τους ήταν και φαναριώτες, ως αξιωματούχοι Οθωμανοί του εκάστοτε Σουλτάνου. Έχουν διδαχτεί αυτή την πολιτική εξυπηρετών του Αλυσβερισσίου, της συναλλαγής. Γιατί θέλουν αυτοί τώρα να έχουν ησυχία? Διότι παρότι σύμφωνα με επίσημες δημοσκοπήσεις δημοσιευμένες από αξιόπιστα, κέντρα και κάνουν δημοσκοπήσεις και σε πολλά sites, έχω παραπέμψει πολλά στο διαδίκτυο, θα βρουν οι κράτες σας. Το 70% της τουρκικής κοινωνίας είναι βαθιά αντιδυτικό. Όχι αντιδυτικό με την έννοια δεν θέλει τα δυτικά λεφτά ή δεν θέλει τα οπλικά συστήματα. Το λέει και ο Ερντογάν, τα θέλουμε αυτά. Να τα πάρουμε από τους κουτόφραγκους εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Τα θέλουμε αυτά. Εκείνο το οποίο δεν θέλουμε από τη Δύση είναι ο τρόπος ζωής και ο αξιακός τους κώδικας. Γι' αυτό το λόγο μας αποκαλούν ήδη από ύμνους του Μευλανάτε, λένε την Ρουμή, το 13ο αιώνα, ως Κάφυρ, Κάφρι, το λέμε εμείς στα ελληνικά, που σημαίνει άπιστη νεαρή, έχει κερατιστικό πρόσημο αυτό μπροστά, και μετά είναι και πουτσπέρες, ειδωλολάτρες, όλους τους δίκους, λένε και βεβαίως και εμάς. Αυτή είναι η απαξία, όταν οι ίδιοι, το 70% που απαξιώνει το δυτικό τρόπο ζωής, ενώ θέλει τα δυτικά χρήματα, ζητάνε από τα προεκλογικά σποτάκια που έκανε τότε ο Ερντογάν, και θυμόσαστε, σας έλεγα, και επέμενε ότι θα πάνε εκλεγή, χιλαφητή στη Ιερού, που σημαίνει θέλουμε χαλιφάτο. Θέλουν δηλαδή να κάνουν ένα Ιράν, σουνητικό όμως, όχι σύντικο όπως είναι το Ιράν, ένα σουνητικό Ιράν, την Τουρκία δηλαδή στα σύνορα με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Άρα κύριε Σταθακόπουλε, και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο, για να πάρετε και μια ανάσα. Άρα την Πέμπτη που έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και το περιόρισε σε μονοήμερη από διήμερο που ακούγαμε, με αυτή την αντιπροσωπεία, ακόμη και αν η συζήτηση παραμείνει στα λεγόμενα χαμηλής ατζέντας θέματα, θεωρείτε ότι έρχεται, θα το πω με ποδοσφαιρικό όρο, γιατί ακούω και πολιτικούς και μιλάνε ποδοσφαιρικά, μου κάνει εντύπωση. Ας το χρησιμοποιήσω. Έρχεται με γκολ από τα αποδυτήρια ούτως ή άλλως? Ναι, το γκολ από τα αποδυτήρια είναι για τον εξής λόγο. Διότι η Ελλάδα λέει ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι ένα διεθνές θέμα και ότι θα μας βοηθήσουν στην επίλυση διαφορών διεθνείς οργανισμοί, οικονομικοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ που είμαστε κοινοί σύμμαχοι, ΟΗΕ, το Συμβουλίο Ασφαλείας των ΟΗΕ, ψηφίσματα, γενικώς ότι θα διεθνοποιηθεί το θέμα, ενώ η Τουρκία λέγει ότι το θέμα είναι διμερές. Και τελικώς αυτή τη στιγμή έχουμε συνομολογήσει ότι είναι διμερές και μας λένε όλοι, συζητήστε μεταξύ σας, και όταν τους λέμε μα, λέει μα βρείτε τα. Είσαστε σύμμαχοι, γείτονες, μη μας μπλέκετε μας. Όταν μεθαύριο θα ξαναγυρίσει λοιπόν στην καταχρηστική συμπεριφορά την απειλητική ο Ερντογάν ή ο όποιος επίγονός του στο μέλλον, και θα ζητάμε εμείς ψηφίσματα και καταδίκες, θα μας λένε μα βρείτε τα. Εσείς ήδη συζητάτε μαζί τους. Εσείς ήδη δεν το κάνετε διεθνές το θέμα. Άρα λοιπόν, ναι, έρχεται με κόλλα τα αποδυτήρια. Πέραν τούτου, όπως ξαναείπα προηγουμένως, ο Ερντογάν αυτή την περίοδο κάνει το καλό παιδί, γιατί ξέρει ότι μέσα στην γεωπολιτική σκακέρα, μια κίνηση που κάνουν τα πιόνια, μία από αυτές τις κινήσεις που κάνει η Δύση ευρύτερα, είναι να παίξει και το πιόνι που λέγεται εμείς κακέρα Ελλάδα. Άρα λοιπόν, παίζει αυτό το παιχνίδι, το ξέρει το παιχνίδι και γνωρίζει ότι μέσα από εμάς θα πάρει τα κονδύλια που περιμένει για το μεταναστευτικό και τάχα μου εδώ και τόσα χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνει χρήματα λοιπόν από εκεί για να προετοιμάζεται ή για το μεταναστευτικό και περιμένει και το θέμα των οπλικών συστημάτων που κρατάει στον άσο στο μανίκι και την ψήφιση
τελικά το αν θα πει η Σουηδία ή όχι τα φυτοβέτα με τον συνέλευσή του. Άρα λοιπόν έχει τους λόγους του που είναι τελείως διαφορετικοί από τους δικούς μας, απλώς συμπίπτουν οι λόγοι να, να συζητάμε. Όμως έρχεται εδώ με τη λογική αυτή που μας δήλωσε πριν ένα μήνα, 29 Οκτωβρίου του 23, στα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Έρχεται με τη λογική της γαλάζιας πατρίδας, των σύνορων της καρδιάς του, που μέσα εκείνη και το Σελάνι, τη Θεσσαλονίκη, η γενέθλια πόλη των νεότουρκων του 1908, η χρυσαυγή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, το γενέθλιο χωριό του Κεμάλ, και όχι βεβαίως το σπίτι του, το προξενείο και λένε τάχα μου ότι ήταν το σπίτι του. Έρχεται λοιπόν με αυτή τη λογική και προσέξτε εδώ πέρα τώρα ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Πρώτον, από όλο αυτό το αντιδυτικό μένος και το αδρεναλινό μένος το οποίο έχει, εμείς αυτή τη στιγμή καλόπιστα, η καλοπιστία μας από την Τουρκία λαμβάνεται πάντοτε ως αδυναμία, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, και όταν τους και δεν σταματάνε με τη δικιά μας καλοπιστία, τους ανοίγει η όρεξη ότι μπορούν να πάνε και παραπέρα τα πράγματα και μάλιστα ανέμακτα. Γι' αυτό επιμένω ότι ο Ερντογάν δεν είναι λογική στο πόλεμο με την Ελλάδα ποτέ, όχι γιατί απλά είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, γιατί θεωρεί ότι έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και η Ειρήνη, μπορεί να πάρει εκείνο που θέλει, χωρίς να ρίξει σφαίρα ποτέ, έχοντας εμείς το φόβο του και θέλοντας να τον έχουμε ήρεμο και κατευνασμένο και να του δίνουμε λίγο, όπως ο καταπατητής σου καταπατάει μέτρο-μέτρο το χωράφι και τελικά ανώδυνα να πάρει αυτό που θέλει. Έχουμε δύο τέτοια παραδείγματα στην Τουρκία. Το ένα το 1939, ανώδυνα, ανέμακτα, πήρε την περιοχή Χατάι, την οποία αυτή τη στιγμή μετά τους σεισμούς χτίζουν δανέζικες και βρετανικές εταιρείες, τεράστιο project, έχω δημοσίευση για το άρθρο. Στην Βόρεια Κύπρο, την κατεχόμενη, όπως ξέρουμε, τόσα χρόνια, πάμε στα 50 χρόνια τώρα, χρησικτησία κάνει, πάει να το κάνει το de facto και de jure. Αυτό ουσιαστικά κάνει και σε εμάς, γιατί εμείς δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν ασκούμε δικαιώματα, αυτός είναι κερδισμένος, γιατί δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Μισό λεπτό. Εις βάρος του. Μισό λεπτό. Άρα, λοιπόν, μισό λεπτό. Λέει εδώ ο Δημήτρης, παραπλήσιο, για να απαντάτε και σε ερωτήματα. Λέει, κύριε Σταθακόπουλε, εδώ σε δύο συμφωνίες με γειτονικές χώρες παραχωρήσαμε 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Αίγυπτο, εν προκειμένου, και στην Ιταλία δικαιώματα αλίας μέσα από τα 12 ως τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά τα δώσαμε χωρίς να διεκδικούν κάτι. Στους Τούρκους που ζητούν μέχρι και την πόρτα μας, που λέει και η εκπομπή, τι θα δώσουμε για να συμφωνήσουμε? Αυτή είναι η μεγάλη απορία όλων. Εγώ λοιπόν τώρα η απάντησή μου προς το παρόν, γιατί δεν είμαι και μάντης και να ξέρω ούτε της μυστικής διπλωματίας τι συμφωνείτε. Και να σας πω και κάτι, ως ένα σημείο, αν η ελληνική διπλωματία σκέφτεται και απεργάζεται πράγματα για το συμφέρον της χώρας, ας μην τα λέει δημόσια. Δεν με χαλάει εμένα προσωπικά το να μην λέγονται τα πάντα δημόσια, γιατί ακούει και άλλη πλευρά. Αρκεί να είναι προς το συμφέρον της χώρας και όχι απλά να λένε όχι, είμαστε καλούπιστοι και ό,τι θέλει το δώσουμε και να το εννοούμε κιόλας. Γιατί αυτό λαμβάνεται από την Τουρκία ως αδυναμία. Άρα λοιπόν, ο Ερντογάν ερχόμενος εδώ έρχεται με μια λογική Νεοθωμανού Σουλτάνου και άτυπα χρησμένου χαλίφη. Έχει χρηστεί χαλίφης τον Ιούλιο του 20 μέσα στην Αγία Σοφιά από τον Αλίρ Μπάς με το ψήφο του Φατίχ του Πορθητή. Έτσι δεν τον έχει αναγνωρίσει η Αίγυπτος βέβαια και η Σαουδική Αραβία, αλλά δεν είναι σημασία αυτός. Έτσι είναι. Και είναι και αρχηγός, το δικό του μυαλό πάλι, των τουρανικών φύλων από τους Ουγγούρους της Κίνας μέχρι τους Βόσνιους. Βεβαίως εκεί πέρα το μεγάλο το επόδειο είναι το Ουσμπεκιστάν. Που του λένε δεν είσαστε Τούρκοι, είσαστε παιδιά γενιτσάρων. Η Τουρκία σταματάει πίσω από την Κασπία θάλασσα, η τουρκογένεια δηλαδή, μπροστά από την Κασπία θάλασσα. Δεν είσαστε, είσαστε απλά παιδιά ντόπιων πληθυσμών που εκ τουρκιστεί καταρρέστατε γενιτσάρι. Εκείνη το επόδιο, το πολιτιστικό του δηλαδή στην τουρκικότητα είναι το Ουσμπεκιστάν. Καλά να είναι. Από εκεί και πέρα, ερχόμενος εδώ, όπως θυμόσαστε, ερχόταν τάχα μου, θα πει δύο μέρες, θα γίνει δίπνο, θα συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε κτλ. Θα πάει η Θεσσαλονίκη, θα πάει στη Θράκη. Ευτυχώς η συνάντηση δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει βαρύ συμβολισμού υπέρ του. Θα γίνει στην Αθήνα. Αντί για δίπνο, γιατί για λίγες ώρες να φάει και να φύγει. Εκεί, τι φοβάμαι εγώ ακόμα και τώρα. Σε τέτα τέτοια συνομιλία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να του πει να σου πω, άτυπο είναι αυτό, δεν χρειάζεται βαριά πράγματα και διπλωματική αλληλογραφία, πετάγομαι μέχρι τη Θράκη. Και σε μια δήλωση την οποία θα κάνουν εδώ να είναι ήρεμους, δηλαδή με ένα προσωπείο τάχα μου φιλικό, και να πάει στη Θράκη και να ξεσταλώσει και να σου πει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε να ακούσει. Δηλαδή για τουρκική μια
ενότητα και όχι μουσουλμανική, ή να σου πει εδώ ή στη Θράκη, ή δεν ξέρω αν θα γυρίσει πίσω στην Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη και να σου πει ότι το Ισραήλ έχει κατοχικά στρατεύματα, ξεχνώντας ότι αυτός έχει κατοχικά στρατεύματα τη Βόρεια Κύπρο, να σου πει ότι η Χαμάς είναι πατριωτικό κίνημα, ξεχνώντας και όχι τρομοκρατικό, ξεχνώντας ότι και αυτός έχει πατριωτικά κινήματα Κούρδων μέσα στην Τουρκία, που ο ίδιος θα χαρακτηρίζει τρομοκρατικά. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο στάθμα. Αυτά θα μας φέρουν σε δύσκολη διπλωματική θέση, συν διάφορα άλλα τα οποία μπορεί να πει. Για μένα, όχι απρόβλεπτα, πλήρως προβλέψιμα, επιμένω και στενοχωριέμαι βαθιά. Θλίβομαι που ακούω και αναλυτές συναδέλφους μου, αλλά και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, να επιμένω σε αυτό το αδόκιμο επίθετο απρόβλεπτος. Τι πρέπει ότι απρόβλεπτος. Το απρόβλεπτο είναι νομική έννοια. Δεν είναι κουβέντα του καφενείου. Α, είναι απρόβλεπτος. Απρόβλεπτο σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Ορίζεται από τον νόμο και από την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Τι σημαίνει απρόβλεπτο. Έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό με Τουρκία. Έχουμε ενεργό κάζους μπέλη και άπειρες διεκδικήσεις και συζητάμε. Σαφές. Σαφές. Λέει ο Σάκης εδώ. Για ακούστε λίγο. Κύριε Σταθακόπουλε, η Τουρκία ψάχνει το καζάν καζάν. Ψάχνει στην πραγματικότητα και ενέργεια, αν και εφόσον υπάρχει. Η Τουρκία όμως παράγει από Καρφίτσα μέχρι Νταλή και σε αεροπλάνα. Ισχύει. Και δήλωσε ακόμη και ενδιαφέρον για αποστολή στο διάστημα. Εγώ λέω δεν γίνεται κανένα καζάν καζάν. Όμως η Ελλάδα δεν παράγει όχι καρφίτσες ούτε άχυρο. Και έστω και βγει αυτή η ενέργεια, αυτή εδώ η ελίτ του ιδιωτικού τομέα στη χώρα που ρημάζει και το δημόσιο πλούτο, θα φτιάξει ρούχα, πλυντήρια, καρφίτσες? Τίποτα δεν θα φτιάξουν. Θα μπει όλο το καζάν καζάν στα γρανάζια του χρηματιστηρίου, θα γίνει μια έξτρα κονόμα σράχης του ελληνικού λαού. Η ερώτηση λοιπόν λέει είναι η εξής. Γιατί ο Έλληνας κοτσαμπάσης είναι καλύτερος, όπα, από τον Τούρκο Σουλτάνο? Ναι. Αυτό τώρα είναι ερώτημα πολύ σοβαρό, απλά διατυπωμένο, αλλά έχει βάθος. Και αυτό θέλει εκπομπή τηλεοπτική δίωρη για να το αναλύσουμε. Εγώ συμφωνώ στην προσέγγιση του. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το έχουμε λύσει. Και όταν πήγε να το λύσει ο Ταλέπορος ο Καποδίστριας, δολοφονήθηκε. Τελεία. Άλλος φίλος. Η ερώτησή μου είναι η εξής, λέει, προς τον κύριο Σταθακόπουλο. Ανεξάρτητα από το εύρος των συζητήσεων, εκτιμά ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα και πολιτικά και οικονομικά στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται αν θα δορυφοριοποιηθεί η Ελλάδα από την Τουρκία? Κέντρα δεν ξέρω αν είναι, αλλά άτυπο δίκτυο σαφώς και υπάρχει. Και πώς το εννοώ? Υπάρχουν πανεπιστημιακοί λόγοι, ειδικοί επιστήμονες, αναλυτές, πολιτικοί, οι οποίοι δεν ξέρω αν όντως το πιστεύουν, γιατί έτσι είναι η δομή του εγκεφάλου τους, της ψυχής τους, όταν το πιστεύουν τους. Αυτή είναι η δομή τους, αυτούς να ψάχνουν τους κώδικας. Ή το κάνουν καιροσκοπικά για ωφέλη δικά τους κοντόφθαλμα, άρα και τα νεμόν τον εαυτό τους και όχι το γενικό δημόσιο συμφέρον. Αλλά αυτοί είτε γνωρίζονται μεταξύ τους, είτε είναι οργανωμένοι μεταξύ τους σε κόμματα ή σε σωματεία ή σε think tanks ή οτιδήποτε, είτε όχι, ουσιαστικά αν τους δούμε διασπαρμένους μέσα στον ελληνισμό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ουσιαστικά ο ένας με τον άλλον συνδέονται κάπως. Θυμόσαστε παλιά που σου λέγε ένωσε με το μολύβι σου τους τελίτσες και θα βγει μια εικόνα. Το θυμόσαστε, οι πιο παλιοί. Mm-hmm. Είχε πολύ με τα σταυρόλεξα. Είχε τελίτσες κάπου και σου λέγανε ενώ στη μία τελεία με την άλλη θα βγει μια εικόνα. Λοιπόν, αν πάρουμε τις τελείες ξεχωριστά την καθημερινή πρωτοτυπική αυτόνομα, σε αυτό που λέει ο Κράτης, θα βγάλουμε τη γενική εικόνα. Ναι, υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις. Αυτό όμως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει και στην Τουρκία, όπως συγκρούεται τόσο χαριά το ιερό με το κοσμικό διαχρονικά. Και σε εμάς εδώ πέρα υπάρχει αυτή η σύγκρουση, όχι του ιερού με το κοσμικό, αλλά υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, όπως σωστά υπόθηκε προηγουμένως, για να το καταλαβαίνουμε, με μια διαχρονική έννοια κοτσαμπασισμού και τον συναυτό που είναι δηλαδή πίσω από τον εκάστοτε κοτσαμπάση. Και πως ο κοτσαμπασισμός εξελίχθηκε, πρώτα ο καθηγητής, ο φίλος μου, ο κ. Κοντογιώργης, πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο αυτό στην κομματοκρατία. Οπότε εκεί πέρα μπορούμε να ανοιχνεύσουμε, είναι πια δικό ο κ. Κοντογιώργης, τις παθογένειες διαχρονικές του κράτους μας τα τελευταία 200 χρόνια. Τώρα λοιπόν στην παρούσα, πράγματι η Τουρκία θέλει να είναι, λέμε για την κατάρτια της. Και η Τουρκία αναβαθμίστηκε από G19-G17, είναι στο G20. Εγώ ξέρω ότι παρά τα προβλήματα που έχουν τα χρόνια, τα σημερινά οι πολίτες,
δεν θα μου πείτε που είναι θυμωμένα τα ΜΜΕ και δεν έχουν πλάνα. Καλά κάνουν, προστατεύουν τον εαυτό τους. Για να μην γίνονται γαϊτανάκι και κανιβαλίζονται από άλλες χώρες. Όσο και να πεινάνε και να έχουν προβλήματα, δεν τους έχουν πιάσει τα κανάλια τους να κλαίνουν μπροστά σε κλειστές τράπεζες ή κλειστά ATMs. Εμείς το κάναμε το 2015, όπως θυμόσαστε, και οι Τούρκοι μας κανιβάλισαν με τα πλάνα τα οποία εμείς οι ίδιοι δείξαμε, λέγοντας αυτός είναι ο λαός. Σας λέω ειλικρινά τι λέγανε, έτσι. Κύριε Σταθακόπουλε, που θα αντισταθεί, που κλαίει την πρώτη μέρα. Σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Άλλωστε το έχετε πει παραστατικά και άλλες φορές. Θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω αυτό που λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Γρηγόρης και που πολλοί το συμμερίζονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το σκηνικό. Mm-hmm. Αν όμως, όπως ευστόχως έχετε διατυπώσει, κόντρα σε άλλους αναλυτές, mm-hmm. ότι η Τουρκία δεν παίζει, βεβαίως και αξιοποιεί το δυτικό παράγοντα, αλλά έχει κουνήσει μαντήλι εδώ και καιρό. Σωστά. Με ρωτάνε λοιπόν εδώ, λέει ο Γρηγόρης, και όχι μόνο. Άρα θεωρεί ο κύριος Σταθακόπουλος ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύος θα αφήσουν την Τουρκία με τις νεοαυτοκρατορικές βλέψεις και την αυτόνομη πολιτική να κάνει παιχνίδι στη Μεσόγειο, να ελέγξει Συρία, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, τα πάντα όλα και να κάνει κουμάντο. Αυτό φαντάζομαι λένε κάποιοι και ο Γρηγόρης δεν βολεύει ούτε τους Αμερικανούς στις δικούς τους σχετισμούς ούτε και τους Ρώσους ακόμη. Εξαιρετικό ερώτημα, μπράβο του. Σωστή σκέψη, σωστή διατύπωση ερωτήματος και με βοηθάει τώρα για να κλείσω, να κάνω την αποφώνηση. Ακριβώς εκεί ήθελα να πω και εγώ την κουβέντα και με βοηθάει το ερώτημα. Λοιπόν, η Τουρκία αυτή τη στιγμή τίνει να πέσει στη Θουκυδίδιο παγίδα, δηλαδή να πέσει το λάκκο που άνοιξε για τους άλλους. Έχει πιάσει μεγαλομανία της, θέλει να ελέγξει όλα αυτά. Θέλει να γίνει από περιφερειακή δύναμη, κεντρική δύναμη. Γνωρίζει ότι, όπως λέει ο Τιμάρσα στο βιβλίο του Εχμάλου της Γεωγραφίας, ότι όλοι την έχουν ανάγκη λόγω γεωγραφίας και όχι λόγω ικανοτήτων του τουρκικού κράτους. Όποια χώρα και αν κατήχε το γεωγραφικό χώρο, χωροταξικά, που κατέχει η Τουρκία, θα είχε ωφέλη. Γιατί είναι η γεωγραφία τέτοια. Τα έχουμε αναλύσει αυτά και άλλες φορές. Τούτης η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν μεγάλο ιδιωτισμό ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Μάλιστα τον δηλώνει, είναι πασίδηλο αυτό, και θέλει να γίνει και πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, πέραν από το ακούγιο, θέλει να κάνει και σε συνότητα πυρηνικό υποστάσιο και μέσα σύνορα με την Ελλάδα, στη Θράκη, κοντά στον Εύρο. Αυτό αυτομάτως την αναβαθμίζει σε αντίπαλο των μεγάλων, πολύ μεγάλων κεντρικών δυνάμεων και δεν των πυρηνικών. Οπότε δεν θα έχει απέναντι την Ελλάδα να τα βάλει η Ελλάδα να βγάλει το φίδι τρύπα με την Τουρκία. Θα έχει όλους αυτούς. Βεβαίως, σε ένα δυστοπικό μέλλον, που δεν ξέρω αν θα ζει η δικιά μας γενιά, που θα υπάρχει σύγκρουση για θέματα ενέργειας, για θέματα νερού, για θέματα γης, θέματα τροφής και θέματα δημογραφίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο δυτικός άνθρωπος είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο, ενώ 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι η μη δυτικοί, άρα είναι θέμα δημογραφίας, πιάσουμε, που οδηγεί τον κόσμο και όχι μόνο δυνάμεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Δύση είναι να βάλει κάποια στιγμή όρια στην Τουρκία και γενικώς σε όλο αυτό το οποίο βγαίνει, 6-1 η αναλογία. Το μόνο που μπορεί να κάνει, δεν είναι ηθικό, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει, την εποχή του Θουκυδίδη το γνωρίζουμε, είναι ο δυτικός κόσμος να κρατήσει τον άλλο κόσμο ως απειλή μελούμενη, διηρημένο. Άρα λοιπόν το μόνο που μπορεί να κάνει η Δύση είναι τον κόσμο των άλλων που αναδύεται απειλητικά κατά τις Δύσεις, εκεί πάει Χάντιγκτον και όλα αυτά τα σχετικά. Ο μόνος τρόπος είναι να τον κρατήσει διηρημένο, διότι αν όλοι αυτοί βρουν το κοινό συμφέρον κατά τις Δύσεις, όπως εκπροσωπείται όχι τόσο από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική, και αυτό το πράγμα έρθει σε ένα δυστοπικό μέλλον σύγκρουσης, μπορεί να μην είναι με βόμβες, μπορεί να είναι οικονομικής διάλυσης, ενεργειακής διάλυσης, διατροφικής, ενεργειακής, περιβαλλοντολογικής, δημογραφικής, κατακλυσμός πληθυσμών, δηλαδή μη δυτικών. Άρα λοιπόν, ή τα θα έχεις έτσι κι αλλιώς. Υπήρχε ένα παλιό ανέκδοτο κάποτε με τους Κινέζους και τους Ρώσους στον Ρωσο-Κινέζικο πόλεμο κάποτε στην 19ο αρχή του 20ου, ότι λέγανε οι Κινέζοι παραδιδόμαστε σωριδών, και δηλαδή στους Ρώσους, και λέγανε οι Ρώσοι δεν έχουμε να σας κάνουμε, ωραία, να κερδίσουμε εμείς οι Κινέζοι να συνεχίσουμε να ερχόμαστε, να σας κατακλείσουμε απλά με τον ερχομό μας. Άρα λοιπόν, χωρίς πόλεμο. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί, και τα λένε μεγάλα αναστήματα, όχι ο Σταθακόπουλος, και αμερικάνικα, ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, πέραν της τεχνολογίας που έχουν και άλλη τεχνολογία, πέραν της ενέργειας που έχουν και άλλη ενέργεια, πέραν του δημογραφικού που
είναι πιο αυξημένοι οι άλλοι. Το μόνος τρόπος για να σωθεί αυτό που στο μυαλό μας έχουμε ζητήσει με τα καλά και τα κακά, κάποιοι θα λένε ας πατήσει το κουμπί εκεί. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που είναι η Δύση μέχρι τώρα, ο μόνος τρόπος είναι να κρατήσει τους αντιπάλους της διηρημένους. Εκεί λοιπόν, πράγματι η Τουρκία ενδέχεται να πέφτει στην κυρίδα παγίδα, να πέφτει λόγω της μεγαλομανίας στο λάκκο πανί για τους άλλους. Και πλέον να μην έχει αντίπαλο την Ελλάδα, η οποία απλώς αυτή τη στιγμή κάνει μια κίνηση ευρύτερη στη γεωπολιτική σκακέρα, παίζει δηλαδή και αυτή την κίνησή της, αν θέλετε, σαφώς με τη σύμφωνη γνώμη των συμμαχών παικτών. Και τελικώς η Τουρκία σε μια μεταερντογανική εποχή, γιατί θα έρθει και αυτή αναγκαστικά των επιγόνων του, να είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο τι θα είναι, υπάρχουν πολλά σενάρια, δεν το παρόντος, αλλά το απευχόμαστε το δυστοπικό μέλλον. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε ενδείξεις, όχι απλά αποχρώσεις ενδείξεις, έχουμε ενδείξεις ότι γενικά δεν πάμε καλά για το μέλλον. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα, πρωί Δευτέρας, 4 Δεκεμβρίου. Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.